Ω Επιτροπή Παιδεία τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είχαμε συνάντηση στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τη Βουλή των Ελλήνων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Παιδεία και Θρησκευμάτων, του κυρίου Κυριάκου Πυριακάκη, του οποίου και τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο τη Επιτροπή στο οποίου και ευχαριστούμε για την συνεργασία και την προθυμία στην οποία επέδειξαν για τα ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί. Κατά τη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν του Κύπριου φοιτητέ και φοιτήτριε που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Μετά σε πνεύμα κατανόηση και αγαστή συνεργασία, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση από πλευρά ελληνική κυβέρνηση και αρμοδίων υπηρεσιών τη Ελλάδα για αρρύθμιση των ζητημάτων αυτών που αφορούν πρώτον τι μεταγραφέ φοιτητών από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τη Ελλάδα σε άλλο. Μιλούμε για ένα πολύ μικρό αριθμό που οι αρμόδιοι τη ελληνική κυβέρνησης, υπουργό και ε, βουλευτές, ε, έχουν υποσχεθεί ότι εντός του έτου το ζήτημα αυτό θα, ρυθμιθεί, θα ρυθμιστεί έτσι ώστε. Παιδιά τη ίδια οικογένεια που φοιτούν σε διαφορετικά πανεπιστήμια να μπορούν να μεταγραφούν στο ίδιο πανεπιστήμιο έτσι ώστε να ελαφρυνθούν οικονομικά και οι ε, οικογένειε αυτέ. Τέθηκε επίση το ζήτημα τη δεύτερη κατανομή για τι αδιάθερε θέσει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το οποίο και αυτό όπω έχει αναφερθεί αντικρίζεται θετικά όπω και το ζήτημα των μεταγραφών. Και για τα δύο ζητήματα ενημερωθήκαμε ότι θα ρυθμιστούν μέχρι το τέλο του έτου. Είχαμε επίση συνάντηση με το Σύνδεσμο Πριτάνιων των Ελληνικών Δημοσίων Πανεπιστημίων. Καταγράψαμε την έντονη επιθυμία και βούληση των Πριτάνιων για συνεργασία με τα δικά μα τόσο ιδιωτικά τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά πανεπιστήμια, για, ε, τόσο για ερευνητικά προγράμματα, για ανταλλαγές καθηγητών και φοιτητών, αλλά και για περιφερειακέ συνεργασίε για προώθηση και των συμφερόντων του ελληνισμού στην περιοχή μα. Για όλα τα ζητήματα αυτά, θεσπίζεται ειδική επιτροπή από βουλευτέ της Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Επιτροπή Παιδεία και τη Επιτροπή Δημοσφορικών Υποθέσεων για παρακολούθηση, εφαρμογή και εξέταση των όποιων ζητημάτων αναφύονται.